ούτε και εντός έχει δεχτεί 6 συνεχόμενα. Ο Άρης που είναι η πιο αδύναμη ομάδα εκτός έδρας, έχοντας σκοράρει μόλις 3 φορές όλη τη σεζόν. Αυτή ήταν βέβαια και η πρώτη νίκη του Ντουμητρέσκου στο πρωτάθλημα, σε ένα μάτς που έγινε και κλεισμένο το θυρών και που ήταν ιδιαίτερα άχρωμο. Να επισημάνουμε ακόμα ότι η ΑΕΚ είναι 15 χρόνια αίτητη από τον Άριος γηπεδούχο στην πρώτη εθνική. Τα 14 από αυτά μετράει μόνο νίκες. Έχει 13 στα 13. Ο Άρης έλειψε μια σεζόν στη Β' Εθνική. Πάμε να δούμε όσα έγιναν χθες στα Λιώσια. Δραματικό παιχνίδι έγινε στα Άνω Λιώσια, που έκπηρε την σημαντική νίκη απέναντι στον Άρη με ένα γκολ του Κόφια Μπονσά στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Όλα έδειξαν ότι το παιχνίδι θα τέλειωνε στην ισοπαλία, ωστόσο αυτό το γκολ διαφοροποίησε την κατάσταση, γιατί την ΑΕΚ που ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ακόμα και πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης έδειξε κοντά στην ισοπαλία, ωστόσο την τελευταία στιγμή έχασε αυτόν τον πολύτιμο πόντο από την ΑΕΚ. Κατσουράνης κάθετα για τον Λιμπερόπουλο. Πέρασε ο Καλαματιανός, πολύ καλή κίνηση μέσα στην περιοχή. Το σουτ στα χέρια του Δέλιου. Τομική προσπάθεια του Γκανέζο που βρήκε χώρο. Πασάρι για τον Λιμπερόπουλο. Αυτός βγάζει έξω στον Κατσουράνη. Ναλιτζής. Στα αριστερό του Τσάρτα ψηλά η μπάλα. Λιμπερόπουλος. Σαγοράκης. Πέφτει. Ο Κούλιας είναι πολύ κοντά στη φάση. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το Ζωρίκης διαμαρτυρήθηκε εδώ. Να δούμε. Το χέρι σπρώχνει ο Αμπελάς. Θα μπορούσε να δώσει πέναλτι εδώ ο Κούλιας στη φάση, γιατί τον βγάζει εκτός πορείας τον Ζαγοράκη ο Αμπελάς. Το φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Πασαλή. Σαν το Λιολίδη που μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει το σούτο Λιμπερόπουλος, παραχωρεί κόρνερ. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι και είναι για λογαριασμό του Άρη. Τσάρτας. Πέρασμα για τον Αλιτζή που βγαίνει στην μπάλα. Φεύγει δεξιά ο Λιμπερόπουλος. Αυτόν θέλει να περάσει την μπάλα ο Αλιτζής. Το σουτ, την κίνηση ψηλά από την αστεία του Δέλιου. Είναι ακόμα καλή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Καψής. Δεν λείπουν τα λάθη. Αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Εδώ περνάει η μπάλα για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος που έχει χώρο έξω την περιοχή. Ψάχνει το δεξί να κάνει το σουτ. Πέφτει ο Δέλιος και μαζεύει. Καλό σουτ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Κάνε κίνηση δεξιά Ζαγοράκης. Με τη μία η σέντρα του για τον Αλιτζή. Δεν βρήκε καλά την μπάλα στον αέρα. Η παλιά του δεν είχε δύναμη. Και μακριά από την αιστεία του Δέλιου. Τσάρτας πέρασε. Το σουτ με τα πόδια ο Δέλιος. Η μπάλα βγαίνει στον Αλιτζή. Νέο σουτ στα σώματα. Η ΑΕΚ επιμένει. Ο Τσάρτας. Η σέντρα του Ζαγοράκη πολύ δυνατή για τον Λιμπερόπουλο. Μπονσά στο Λιμπερόπουλο. Ζαγοράκης. Τσάρτας. Πολύ καλή κίνηση έκανε. Ο Τσάρτας περνάει. Ο Δέλιος κόβει. Ο Λιμπερόπουλος δεν μπορεί να πλασάρει. Η μπάλα βρίσκει πάνω στο Μαλού. Η ΑΕΚ επιμένει. Η σέντρα του Ζαγοράκη. Η κεφαλιά του Ναλιτζή πάνω από την αστεία του Δέλιου. Νομίζω η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι είναι αυτή στο 44. Ο Τσάρτας εκτελεί. Πέρασε η μπάλα. Ο Δέλιος με τον αχέρι. Πολύ δύσκολη επέμβαση. Θετική στο 48. Καψής. Αμποντσά. Νοήθηκε από τις κόντρες. Βγάζει στο Λάκι. Αυτό στη σέντρα για τον Ναλιτζή. Έδιωξε ο Σερέτης. Γιακ επιμένει με τον Αμποντσά. Πέφτει. Πέναλτι. Από το Δικόζη. Ο Αμπονσά πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα. Ο Δικόζης είχε απλώσει το πόδι. Έπεσε ο Γκανέζος, έδωσε πέναλτι ο Κούλιας. Για να δούμε, γιατί είναι δύσκολη φάση. Δεν βλέπω τον Δικόζη να έχει επαφή με τον Αμπονσά. Στο 55. Πολύ δύσκολη φάση. Για να δούμε εδώ. Ο Δικόζης έχει υψωμένο το πόδι, αλλά δεν ξέρω με το χέρι αν γίνεται τίποτα. Για να δούμε. Όχι. Όχι. Δεν βλέπω. Μαζεύει το πόδι ο Δικόζης. Πέφτει ο Αμπονσά. Ο Τσάρτας να εκτελέσει. Τσάρτας απέναντι στο Δέλιο. Μαζεύει ο γκολκίπερ του Άρη. Σπουδαία επέμβαση από το Δέλιο. Στο 55 διατηρεί το 0-0.
Τάκης από δεξιά έπρεπε να παίζει και όχι εκεί. Ζαγοράκης, ο Λάκης με χώρο. Λιμπερόπουλος. Ναλιτζής, ο Λάκης πάνω στον Ναλιτζή βρήκε μπάλα και έφυγε έξω. Κόρνερ με τον Τσάρτα στην εκτέλεση. Ο Ναλιτζής στην κεφαλιά στα χέρια του Δέλιου. Ο Ναλιτζής είχε εκεί πολύ μεγάλη άνεση. Δεν έπιασε όμως γεμάτα την μπάλα. Λίγαμε τραφόρα από τον Τσάρτα. Περνάει την μπάλα ο Δέλιος. Κόρνερ. Λοιπόν, πέρασε ο Ρούσεφ αριστερά, χαφ, και ο Τσάρτας βγαίνει πίσω από Λιμπερόπουλο και Ναλιτζή τώρα. Να τον εδώ, από την πάσα του Λιμπερόπουλου ανοίγει στον Λάκη, αυτός μπαίνει. Δεν βρήκε σωστά την ευθεία όμως για να κάνει το σουτ. Μπαλαφιά ούτου. Λάκης. Ιβιτς. Ο Ρούσεφ. Πέρασε μπάλα από το Δέλιο, αλλά ο Νάιντος απομακρύνει. Διγκόζης. Δεν είναι καλή η παλιά του. Τσάρτας όμως δεν γίνεται κάτοχος. Παίρνει ο Κούσας και αφήνει στο Μαγκαλέφα. Σέντρα του για τον Λαζανά. Γυρίζει έξω. Ο Κιζερίδης στο σουτ. Έξω. Τέλεσε ο Τσάρτας. Ο Δέλιος έχασε. Η μπάλα πέρασε παράλληλα στην αιστεία όμως δεν βρήκε κανείς. Τελείω Τσάρτας. Κεφαλιά, γκολ από τον Αμπονσά. Η ΑΕΚ στο 90 λυτρώνεται με τον Γκανέζο, τον Κόφι Αμπονσά. Στο κόρνερ του Τσάρτα. Ο Αμπονσά τρύπωσε εκεί μέσα στην περιοχή. Πήρε την κεφαλιά, την έστειλε στα δίχτυα του Άρη. Έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο 90. Ακριβώς το 96, άλλοι πανηγυρισμοί. Ξανά εδώ το κόρνερ του Τσάρτα, η κεφαλιά του Αμπονσά, 1-0 για την ΑΕΚ. Άλλη φάση. Το γκολ του Αμπονσά στο 90 ακριβώς, 1-0. Κεφαλιά του Διγκόζη. Κρέκ κάνει λάθος αλλά γυρίζει ο Κασάπης πάνω στον Κιζερίδη. Η σέντρα του Κιζερίδη, ο Λαζανάς δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Αμπελάς γυρίζει. Ο Λαζανάς κάνει μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. Νομίζω μας αδικεί το αποτέλεσμα το σημερινό, γιατί ήμασταν καλοί σε όλο το παιχνίδι και δεχτήκαμε γκολ στο 90, νομίζω. Από εκεί πέρα μπορεί να γίνω γραφικός, αλλά λέω την αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα από τη διατησία. Μας έδωσε το πρώτο σφύριγμα στο 25. Με ανύπαρκτα φάουλ συνεχόμενα κόρνερ, μας έβαλε μέσα στην αιστεία. Γίνανε πάρα πολλά επιθετικά τα οποία δεν δόθηκαν. Και έχουμε πάρα πολλά παράπονα σε μια ομάδα που έχει χίλια προβλήματα. Παίζει με νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη Β' ομάδα. Και δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίζουμε. Η ομάδα δείχνει ότι συνέρχεται. Θα πρέπει να πάρουμε τα επόμενα παιχνίδια και θα τα πάρουμε. Γιατί ο Άρης δεν είναι καμιά μικρή ομάδα και δεν μπορεί να συμπεριφέρονται έτσι όπως σήμερα στο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τον Ιωνικό που για μας είναι η κατηγορία. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κέρδισε. Κατά τη γνώμη μου όχι δίκαια, αλλά συγχαρητήρια. Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Μπορεί το πέναλτι καταρχάς νομίζω ότι ήταν. Δεν λέω γι' αυτό. Πολλά ανύπαρκτα φάουλ τα οποία μας βάλαμε μέσα στην περιοχή μας. Και όλα τα αμφισβητούμενα ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Όχι, επηρέασε στο να γίνει το σκορ έτσι. Επηρέασε κατά πολύ. Μετρήστε πόσα σφυρίγματα πήρε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο το πήρε στο 25. Όλα είναι για τους ποδοσφαιριστές μου, τα μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου. Had a very good day, show very good spirit. Έδειξαν ένα πολύ καλό πνεύμα. They didn't stop to think in the victory. Δεν σταμάτησαν τελευταία στιγμή να σκέφτονται μόνο για την νίκη.
Nobody can say that we didn't deserve the victory today. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αξίζαμε τη νίκη σήμερα. We controlled the match from the beginning until the end. Ελέγχαμε το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. We created a lot of opportunity. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. We lost one penalty. Χάσαμε και ένα πενάλτι. In the end of the day, today the chance, let's say the chance was with us in the last minute. Και ας πούμε σήμερα ότι η τύχη ήταν, ας πούμε ότι η τύχη ήταν μαζί μας το τελευταίο λεπτό. Have to say again congratulations for the players because they wish they are very hard and everything is belong to them. Θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές γιατί προσπάθησαν και μέχρι το τελευταίο λεπτό και τα συγχαρητήρια είναι όλα για αυτούς. Very good victory. Πολύ καλή νίκη. For to prepare to have very good atmosphere to prepare our difficult match against.